Σύντροφοι και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι η Ζωή Σεβαστίδου και είμαι μαθήτρια της Β' Λυκείου. Όσα χρόνια είμαστε στο σχολείο, έχουμε βαρεθεί να ακούμε υποσχέσεις από όλες τις κυβερνήσεις για νομοσχέδια που θα έκαναν τάχα το σχολείο μας καλύτερο. Η πραγματικότητα όμως είναι πως αυτό γίνεται όλο και χειρότερο. Οι μαθητές της Β' Λυκείου και ιδιαίτερα της Γ' Λυκείου βιώνουμε μια εξαντλητική καθημερινότητα. Ένα συνεχές τρέξιμο από το σχολείο στο φροντιστήριο και από το φροντιστήριο στο σχολείο, μέσα στο άγχος για το αν θα τα καταφέρουμε, έχοντας μάλιστα την Τράπεζα Θεμάτων και την ελάχιστη βάση αγωγής να δυσκολεύει περισσότερο τον αγώνα μας. Ακόμα, όσοι από εμάς κατέχουν το αποκαλούμενο προνόμιο, δηλαδή αυτοί που με τα κόπων και βασάνων η οικογένειά τους καταφέρει να πληρώνει υπέρογκα ποσά στα φροντιστήρια και ιδιαίτερα, αυτοί που δεν χρειάζεται να δουλεύουν για να συμπληρώνουν το οικογενειακό εισόδημα, γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλοί τέτοιοι μαθητές. Μαθητές που εγκαταλείπουν την προσπάθεια να σπουδάσουν λόγω ακριβώς αυτών των συνθήκων. Την ίδια στιγμή, λογής παπαγαλάκια, διευθυντές, καθηγητές, κόμματα, μας λένε μάλιστα να μην αγωνιζόμαστε και να κάτσουμε στα αυγά μας. Εγώ λοιπόν, όπως και χιλιάδες άλλα μέλη της ΣΚΝΕ στην Ελλάδα, δεν τους κάνουμε το χατήρι. Μέσα από τις γραμμές της ΣΚΝΕ, όλο το προηγούμενο διάστημα πρωταγωνιστήσαμε στους αγώνες των μαθητών. Από την πανδημία, που δεν περιμέναμε να λογαριαστούμε μετά, αλλά άμεσα, βροντοφωνάξαμε πως κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή, πως η μάσκα δεν είναι η μόνη προστασία. Οργανώσαμε τον αγώνα για να πάρθουν μέτρα προστασία στα σχολεία, να καλυφθούν τα μορφωτικά κενά που η τηλεκπαίδευση άφησε στους μαθητές. Παλέψαμε ενάντια στους φασίστες που προσπάθησαν να ξεμητήσουν στην περιοχή μας. Φροντίσαμε το μαθητικό κίνημα μαζί με τους εργαζόμενους και το λαό της περιοχής να τους στείλει πίσω στις τρύπες τους. Σταθήκαμε πλάι στους γονείς μας και πήραμε ένα μάθημα για το τι σημαίνει να αγωνίζεσαι στο πλάι της εργατικής τάξης στην απεργία στις 9 Νοέμβρη. Εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας στο λαό της Τουρκίας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης από σχολεία της περιοχής. Πάνω απ' όλα όμως, παλεύουμε καθημερινά για ένα σχολείο κόντρα στο στήρο εξεταστικό κέντρο που όλες οι κυβερνήσεις έχουν μέχρι σήμερα διαμορφώσει. Ένα σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει. Θα προσφέρει ολόπλευρη και ολοκληρωμένη γνώση, θα έχει σύγχρονες υποδομές για όλους και τελικά θα ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες μας. Που δεν μας κοιτάει στην τσέπη, δεν θα έχει τράπεζες θεμάτων και ελάχιστες βάσεις αγωγής, αλλά θα δίνει εφόδια, θα μας προετοιμάζει για τις σπουδές ή την εργασία μας. Τέτοιο σχολείο μόνο με το κουκουέ μπορούμε να διεκδικήσουμε. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, καλώ όλους τους μαθητές μου και όλους τους νέους της περιοχής να κρατήσουν και στις εκλογές την στάση που αρμόζει στη νέα γενιά. Αυτή με το κεφάλι ψηλά, με στήριξη και στον καθημερινό αγώνα και στην κάλπη του κουκουέ. Γιατί στην νεολαία δεν ταιριάζει η αποχή. Όπως δεν απήχαμε από τη διεκδίκηση των αναγκών μας, δεν συμβιβαστήκαμε με τα λίγα, δεν υποχωρήσαμε σε εκβιασμούς και απειλές, έτσι και τώρα, με την στάση μας και στις εκλογές, στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα. Στηρίζουμε τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τα όνειρά μας. Γι' αυτό στηρίζουμε το μόνο κόμμα που μάχεται γι' αυτό, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Γιατί είναι η μόνη ψήφος ενάντια στην καταστολή, την κεντρομοκρατία και τον αυταρχισμό. Όλα αυτά τα χρόνια που οι μαθητές έκαναν δύσκολη τη ζωή της κεραμαίως και έβαλαν εμπόδια στην κυβέρνηση, είχαν στο πλευρό τους την ΚΝΕ και το ΚΚΕ. Γιατί είναι η μόνη αντιφασιστική ψήφος. Έτσι μόνο θα τρώνε πόρτα οι φασίστες από τα σχολεία και τις γειτονιές μας. Γιατί οι μαθητές ξέρουν πως όταν όλα τα υπόλοιπα κόμματα έριχναν νερό στον μήλο του φασισμού, αναπαράγοντας τη θεωρία των δύο άκρων, ταυτίζοντας τους ναζί εγκληματίες με τους κομμουνιστές, η ΚΝΕ και το ΚΚΕ πρωτοστάτησαν στον αγώνα εναντίον τους και ήταν οι μόνοι που συγκρούστηκαν μαζί τους. Γιατί είναι η μόνη ψήφος καταδίκης της απείλας της σημερινής κοινωνίας, των φαινομένων βίας και κακοποίησης, διότι έτσι υψώνεται τείχος απέναντι σε όλα αυτά. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που παλεύει για την απελευθέρωση των γυναικών από κάθε κοινωνική και οικονομική ανισοτιμία, που καταθέτει προτάσεις για ουσιαστική στήριξη κακοποιημένων παιδιών. Γιατί είναι η μόνη ψήφος καταδίκης στους πολέμους των υπεριαλιστών. Στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα πως η νέα γενιά δεν συμφωνεί να σφάζονται παιδιά, να ξεριζώνονται λαοί. Στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα πως η νέα γενιά δεν συμφωνεί ούτε με την εμπλοκή της χώρας μας στα επικίνδυνα για το λαό της χώρας αυτά σχέδια.
γιατί μόνο έτσι θα ενισχυθεί η δύναμή μας. Η ψήφος του ΚΚΕ είναι η μόνη ασυμβίβαστη ψήφος. Αυτή που ταιριάζει στους αγώνες της νεολαίας. Αυτή που ταιριάζει με τη θέληση για να ζήσουμε καλύτερα. Άρα τελικά, οι χιλιάδες μαθητές που ψάχνουν τι να ψηφίσουν μπορούν και μπροστά στις εκλογές να κάνουν μια πραγματική πρωτοπόρα επιλογή. Να κάνουν κριτήριο ψήφου τις ανάγκες και τα δικαιώματά τους. Να σκεφτούν και να ψηφίσουν ασυμβίβαστα, ανυπότακτα και αγωνιστικά, στηρίζοντας το ΚΚΕ. Να στείλουν ένα βροντερό μήνυμα δυναμώνοντας το ΚΚΕ, ώστε να είναι πιο αδύνατη η επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση. Αυτός είναι άλλωστε ο δικός τους φόβος και η δική μας ελπίδα. Χιλιάδες πρώτες κόκκινοι ψήφοι που θα κάνουν φασαρία. Ζήτω το ΚΚΕ, καλή δύναμη και καλούς αγώνες σε όλους.